Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας και ειδικότερα για το τμήμα εκείνο που ασχολείται με τη διατροφή και την αγροδιατροφή. Έτσι λοιπόν τον Ιούνιο αποφασίστηκε να ενισχυθούν 10 Ελληνίδες από όλη την επικράτεια που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται και επιχειρούν στον τομέα της αγροδιατροφής. Αυτό συντονίστηκε στην Ελλάδα από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, που ιδρυτικός χορηγός είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχοντας σαν χρηματικό έπαθλο στο τέλος όλης αυτής της πορείας που θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ για την πιο εμπεριστατωμένη μελέτη αναφορικά με το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καθεμιά και που θα υποβάλουμε στην Αθήνα όταν θα πάμε το Δεκέμβριο. Αφού μας επέλεξαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο πήγαμε στο Σεράφιο και εκ νέου μιλήσαμε για τις δράσεις μας, έγινε ένα matching, όπως συνηθίζουν να λένε, δηλαδή ένα τέριασμα ανάμεσα σε εκείνες που επιλέχθησαν και σε γυναίκες που είναι μέντορες, προκειμένου η κάθε μια από μας να έχει τη συμβουλευτική που χρειάζεται, προκειμένου να φτάσει στην υλοποίηση των στόχων. Ο δικός μου στόχος, εκείνο για το οποίο μίλησα και έκανα όλο αυτό το επιχειρηματικό πλάνο, είναι να καταστήσω το χώρο στον οποίο καλλιεργώ επισκέψιμο, έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης του τόπου μας να έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή με τον φυσικό χώρο στον οποίο καλλιεργούνται τόσο τα τριαντάφυλλα όσο και τα σίκα και τα σταφύλια και να έχει και μια εμπειρία. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία για το πώς παράγονται τα προϊόντα που θα αγοράσει ή που τυχόν έχει ήδη δοκιμάσει. Σε αυτόν εδώ τον τόπο εγώ καλλιεργώ αμπέλια, τις σικές του παππού και τριαντάφυλλα, ενδυμική ποικιλία και παράγω πετιμέζι από σταφύλι και σίκο με αρμπαρόριζα και από τα τριαντάφυλλα προς το παρόν ξύδι με τριαντάφυλλο και το ροδόσταγμα, που είναι παραδοσιακά προϊόντα και έχουν μια μακραίωνη ιστορία στη λαογραφία του τόπου. Το να συμπεριλαμβάνεσαι μέσα σε μια ομάδα 10 γυναικών από όλη την επικράτεια που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, έχοντας ένα τόσο μικρό κύκλο εργασιών, γιατί είμαι ακόμα στην αρχή, είναι πολύ μεγάλη τύχη για μένα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί θα έχω τη συμβουλευτική που χρειάζομαι, θα έχω όλη αυτή τη γνώση μέσα από τα σεμινάρια που απαιτείται και σου δίνει την όθηση και το έναυσμα που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη γνώση να σε αξιολογήσουν και βλέπουν ότι προχωράς, αν μη τι άλλο, στο σωστό δρόμο. Με τον αγροτικό τομέα, την καλλιέργεια της γης, ασχολούμαι από τότε που επαναπατρίστηκα, δηλαδή σίγουρα 6 χρόνια, και οικοτεχνία έχω κάνει τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε μπόρεσα πλέον να συσκευάσω τα προϊόντα μου και να τα κάνω γνωστά στο ευρύ κοινό. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι, σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιούμαστε, είναι η διαβίου μάθηση. Και είναι το α και το ω, προκειμένου κάποιος να μπορεί με στέρεα βήματα να προχωράει σε αυτό που κάνει. Στην αγροδιατροφή ένα παραπάνω, γιατί ασχολούμαστε με πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια, να το πω έτσι, μέχρι να φτάσουμε στην παραγωγή του τελικού προϊόντος. Οπότε κάθε γνώση που αποκτάει κάποιος, σε όποιο κομμάτι και όποιο κομμάτι από αυτά με τα οποία δραστηριοποιείται και αναφορά, είναι πολύτιμη.